Καλησπέρα παιδιά, Check Tech Now, Κώστας εδώ, γνωστός και ως The Sparagon στα Games. Σήμερα ήρθε η ώρα να κάνω την κλήρωση για το διαγωνισμό για τους 3 φορτιστές iPhone. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τα παιδιά τα οποία έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό αυτόν. Σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας, για την ανταπόκρισή σας, για τις κοινοποιήσεις σας, για τα πάντα. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όσους φίλους μου σχολίασαν θετικά το όλο θέμα και πιο πολύ να ευχαριστήσω το παιδί, τον Απόστολο, ο οποίος είχε την ευγενή καλοσύνη να μου στείλει τους φορτιστές, τους οποίους και εγώ θα δώσω σε εσάς. Λοιπόν, άργησα λίγο, είπα να το κρατήσω 2-3 μέρες, μήπως θέλει κάποιο άλλο παιδί να μπει. Δεν πιστεύω να μου κρατάτε μούτρα γι' αυτό. Λοιπόν, πριν όμως να αρχίσω την κλήρωση, έχουμε εδώ τα άτομα, τα έχω τακτοποιήσει στο random picker, είναι πολύ ωραίο. Λοιπόν, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ανακοινώσω μια καινούργια σειρά. Έχω ανεβάσει τα 3 από τα 6 βίντεο που έχω γυρίσει. Έλυσα τον υπολογιστή μου, έβαλα καινούργια αγώγη μου πάσα στην υδρόψυξη, έλυσα τα πάντα, έκανα cable management, το ξανασυναρμολόγησα. Σήμερα όλη μέρα αυτό έφτιαχνα. Λοιπόν, επειδή έπρεπε να το κάνω. Το θέμα είναι ότι μέσα σε όλα αυτά σας δείχνω λίγο στα γρήγορα πώς τον αποσυναρμολογώ. Στο δεύτερο επεισόδιο σας δείχνω πώς αφαιρώ τη θερμαγόγιμη πάστα από την υδρόψυξη. Στο τρίτο επεισόδιο από τον επεξεργαστή πώς την αφαιρώ. Στο τέταρτο επεισόδιο, που για μένα είναι το πιο σημαντικό και νομίζω θα σας αρέσει, σας δείχνω τον πιο αποτελεσματικό και εύκολο τρόπο για να βάλετε θερμαγόγιμη πάστα στον επεξεργαστή σας, είτε πρόκειται για υδρόψυξη είτε για αερόψυξη. Νομίζω δεν υπάρχει παρόμοιος τρόπος. Δυστυχώς, νομίζω, ναι, στο ελληνικό YouTube, τσεκάρετε το, είναι το πιο ωραίο βίντεο από τα 6, μπορώ να πω. Στο πέμπτο βίντεο λέω για τις δοκιμές που έκανα και τα βήματα που ακολούθησα για να δω ότι δουλεύουν όλα, και στο 6 βλέπουμε αν λειτουργήσε ή όχι και ποιο είναι το τελικό αποτέλεσμα. Έχει πολύ πλάκα, είναι ωραίο. Εχθές ανέβασα ένα βίντεο με το πώς είναι ο υπολογιστής μου πριν, θα δούμε τη διαδικασία και το μετά. Μπορώ να πω ότι από τους 41-42 βαθμούς έπεσα στους 31 και ακόμα δεν έχει στρώσει η υδρόψυξη, θα στρώσει μέσα σε 2 μήνες το πολύ, δηλαδή η θερμαγόγιμη πάστα αυτό, γιατί πρέπει να περάσει λίγος καιρός να κατανεμηθεί, να μαλακώσει, να έχουν πολλή διαδικασία ακόμα. Προς το παρόν μάλλον γλιτώνω την καινούργια την αγορά καινούργια υδρόψυξης, που είναι πολύ σημαντικό. Δείτε τα βίντεο, έχω αναβάσει τα 3 από τα 6. Νομίζω αν προλάβω σήμερα το βράδυ, γιατί έχω κάποιες υποχρεώσεις, θα ανεβάσω τα άλλα 3, ιδάλλως θα ανεβάσω αύριο το πρωί. Μην αγχώνεστε, εδώ είμαστε, θα σας αρέσουν πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς θα κάνουμε τώρα την κλήρωσή μας. Για να δούμε, έχουμε τα ονόματα εδώ και διαλέγουμε. Το πρώτο όνομα είναι η Ξανθή Σπανού. Την ξέρω την κοπέλα, θα επικοινωνήσω μαζί της για να μου πει την διεύθυνσή της για να της στείλω το φορτιστή. Πάμε να δούμε τα άλλα 2 ονόματα. Καταρχήν να σας πω λίγο στα γρήγορα ότι σήμερα είναι Σάββατο. Ό,τι και να γίνει, μέχρι αύριο θα πρέπει να έχω επικοινωνήσει, να προλάβω να επικοινωνήσω με τα παιδιά, είτε είναι από το YouTube είτε είναι από το Facebook, για να δούμε, να μου δώσουν διευθύνσεις και πώς θα τα στείλω. Τα μεταφορικά σαφώς και είναι δικά μου. Το θέμα είναι ότι από Δευτέρας πρώτο Θεός που θα κατέβω στο κέντρο που ανοίγουν και τα ταχυδρομεία θα μπορέσω να σας τα στείλω. Οπότε, για να δούμε. Αντώνης. Μπρούκλιν. Συνάπαλος. Ο Αντώνης τον ξέρω πολλά χρόνια, είμαστε πολύ καλοί φίλοι. Ήταν ο πρώτος που κοινοποίησε σχόλια στο βίντεο και με βοηθάει σε όλα τα βίντεο. Κοίτα να δεις πως θα φέρνει η τύχη για να μπορέσω να διαδώσω το κανάλι σιγά σιγά. Πάμε να δούμε και το τελευταίο όνομα. Ο Μίστερ Τζόρτζ. Θα επικοινωνήσω, παιδιά, συγχαρητήρια. Θα επικοινωνήσω μαζί σας
μέχρι αύριο ελπίζω. Να τα χάσετε, δεν πρόκειται να τα χάσετε. Θα επικοινωνήσουμε για το πώς θα τα λάβετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι ο Κώστας, CheckTechNow, και θα ήθελα να σας ζητήσω, αν έχετε την ευγενή καλοσύνη, να κάνετε ένα like, ένα subscribe και να κοινοποιήσετε το κανάλι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Γεια σας.